την εκπλήρωση του προφητικού λόγου του Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη στο Άξιον Εστί που αναφέρει «Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων, διαβλέπουν οι ίδιοι έμποροι. Οι γιορτές δεν έφεραν εκείνα τα αποτελέσματα που θα τους έδιναν την όθηση για να συνεχίσουν να στέκονται επαγγελματικά. Φοβούνται πως αν δεν πέσουν οι φόροι για να φύγει το πέπλο της ύφεση που έχει σκεπάσει τη χώρα και να κινηθεί χρήμα στην αγορά, τότε θα βιώσουμε την εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ποια είναι ότι η χρονιά που πέρασε ήταν μια από τις χειρότερες. Ε, σαν αποτέλεσμα είχε ακόμα και το κλείσιμο της χρονιάς αυτής να κοιμανθεί σε επίπεδα όχι από αυτά που θέλαμε η αγορά και γενικώ τα έσοδα να μην είναι αυτά που να μπορούν να συντηρήσουν πολλά από τα καταστήματα που ακόμα είναι σε λειτουργία. Όμω πέρα από αυτό, εμεί σταθήκαμε στο ύψο των περιστάσεων. Είχαμε τι καλύτερε προσφορέ που θα μπορούσαμε να είχαμε στα μαγαζιά μα. Πολλά μαγαζιά δια τη αγορά κάναν προσφορέ μέσα στι γιορτέ. Άλλοι παίρνουν τα σάδια από τι εταιρείε με τι οποίε συνεργάζονται και άλλοι από μόνοι του αδράξαν την ευκαιρία και κάναν προσφορέ οι οποίε ανταποκρίθηκε ο κόσμο, μπήκε στα μαγαζιά και υπήρξε μια κίνηση πιστεύω ικανοποιητική για αυτού. Υπάρχουν κάποιοι πυλώνε πάνω στου οποίου πρέπει να στηριχθεί μια κοινωνία για να μπορέσει να προχωρήσει. Εμεί για το νέο έτο θέλουμε να πούμε σε όλου αυτού που συστηματικά κοφεύουν στι παρεκκλήσει μα ότι θα πρέπει πρώτον το ΦΠΑ να μειωθεί σε επίπεδα 12-15% για να παρασύρει και τις τιμές πιο κάτω και για να μπορέσει ο καταναλωτής να τα απεξέλθει. Θα πρέπει επίσης οι καταναλωτέ από μόνοι του να προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, ελληνικά σούπερ μάρκετ, ελληνικέ εταιρείε, ελληνικέ βιοτεχνίε, οτιδήποτε είναι ελληνικό, προκειμένου να φέρουν και αυτή ένα πλήγμα σε όλου αυτού που θέλουν να μα κλείσουν το σπίτι. Κλείνουμε την πόρτα σε όσου θέλουν να μα ρίξουν στο καναβάτσο. Ένα τρίτο και κυριότερο για μένα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό που λέγεται παρεμπόριο και παραοικονομία να χτυπηθεί στη ρίζα του. Είναι αμύθιτα τα ποσά που χάνονται καθημερινά. Ποσά τα οποία προσπαθεί να βρει οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά μέσα από φόρου. Όσο για τα εκπτωτικά κουπόνια που φέτο μοίρασε ο Μπορικό Σύλλογο Λαμία κατά τη διάρκεια των εορτών, χρησιμοποιήθηκε το 2 τρίτα από αυτά. Όπω είπε ο Πρόεδρο, θα συνεχιστεί και του χρόνου δωροεπιταγέ ή τα εκπτωτικά κουπόνια που μοιράσαμε στον κόσμο. Yeah. Ήταν μια κίνηση που έγινε πρώτη φορά στην πόλη μα. Ήταν μια κίνηση που την κάναμε σαν εμπορικό σύλλογο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη στήριξη που είχαμε τόσα χρόνια από το καταναλωτικό κοινό τη πόλη μα. Επίση, ήταν μια κίνηση που προσδοκούσαμε ότι θα φέρει πελάτε στα μαγαζιά. Δηλαδή, μπαίνοντα ο άλλο μέσα να εξαργυρώσει το κουπόνι yeah. ή τη δωροεπιταγή yeah. να ψωνίσει και κάτι. Ε, μπορεί να μην είχε την αναμενόμενη, αλλά ήταν η πρώτη φορά. Θα επαναληφθεί και θα ξαναεπαναληφθεί αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι θα μπει καλύτερα στο πετσί του καταναλωτών. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν κάποια πρόεδρε κουμπόνα, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από τα δύο τρίτα.